Καλησπέρα, φίλε και φίλοι, το 107 και 4. Ακόμα μια κομπή ο κορίτσι γειτονιά κοντά σα, μόνο με στοίχημα. Θα τα πούμε, θα τα λέμε μέχρι τι 4. Προκειμένου να δούμε την καλύτερη επιλογή μα όσον αφορά το σημερινό κουπόνι. Όπου σαφέστατα υπάρχουν πολλά σημεία στη σημερινή ημέρα και αυτό που ξεχωρίζει είναι χωρίς καμία αμφιβολία το μεγάλο σούπερ κλάσικο, έτσι, ανάμεσα στην Boca και την River που ξεχωρίζει από το σημερινό κουπούνι γενικότερα. Κάποιοι θα το δουν σε στοιχηματικά, κάποιοι θα το δουν σαν απλά ευκαιρία να δουν έτσι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Θα το αναλύσουμε και αυτό, να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Δανάξη, όπως κάνουμε κάθε εκπομπή, να μας πει και αυτό στις δικές του εκτιμήσεις, τι βλέπει όσον αφορά το κουπόνι, πώς το προσδιορίζει και ο ίδιος, τα δικά του σημεία. Θα κάνουμε λοιπόν την ανάλυση μας για τα σημερινά παιχνίδια και όχι μόνο. Πριν ξεκινήσουμε βέβαια και πάμε στο θέμα ανάλυσης των αγώνων, όπως γίνεται πάντα, κάνουμε την καθημερινή μας βόλτα στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και σε αυτά που έχουν τελειώσει, σε αυτά που έχουν ολοκληρωθεί, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε ποια έχουν τελειώσει, έτσι τελικά να δώσω σε κάποια παιχνίδια νωρίτερα που είχαμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο παράδειγμα K19 της Ελλάδας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 3-1. Στους νέους της Ιταλίας, Κιέβο Βερόνα Νάπολη 1-2. Δεύτερη Ρωσίας, Ρότορ Βόλγογκραντ με την Κούρσκα 1-0. Σιμπίρ Νοβοσιμπίρσκ με την Μονρόβια 0-0. Πιο κάτω βλέπω Πόντεφ Πλόντιβ με την Σεπτέμβρη Σόφια 2-0 στην Βουλγαρία. Στην δεύτερη Τουρκίας, Μπούλο Σπορ, Ντενιζλί Σπορ 1-2. Η αναμέτρηση στην δεύτερη Τουρκία. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε σε εξέλιξη. Τελειώνουν μάλλον ή τελείωσε το Κόνια Σπορ Αγκαραγκουτσού 2-0. Σε εξέλιξη το Ενζερούμ Ισμίρ 2-0 και αυτό. Και εδώ δεν φαίνεται να αλλάζει το αποτέλεσμα. Έτσι, Ενζερούμ Ισμίρ 2-0. Τελικό θυμίζω Κόνια Σπορ Αγκαραγκουτσού 2-0. Πιο κάτω, Λευκορωσία Ισόχ με την Βίτσμπεκ 0-1. Ελλάδα K19 Λεβαδιακό Σόφι 2-2. Στην Πορτογαλία Πεναφιέλ Μπεφίκα Μπέ 0-0, δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας. Στην Ρωσία Ουράλ Όρενμπουργκ 1-0. Στην δεύτερη κατηγορία της Ρωσίας Κάσνονταρ 2 με την Τάμποφ 2-0. Πιο κάτω βλέπω ότι έχουμε Αγγλία χαμηλές ηλικίες Σουόνσι Γουλς 0-0. Σβάιτε Λίγκα Κολονία Δυναμό Δρέσδης 1-0. Άουε Αμβούργο 1-1. Σεν Πάολο Χέντεχαϊμ 0-0. Ιταλία πρόθυμα νέων Ίντερ Μιλάνο με την Έμπολη στο 1-1 στους νέους. Λοιπόν, στο Μαυροβούνιο, από ό,τι ξέρω, όπως θυμάμαι, είναι και αυτό στο κουπόνι. Μαυροβούνιο, Γκριτσμπάλι με τη Ζέτα στο 0-0. Λόφτσεν Ρούνταρ 0-1. Μόρναρ Ίσκρα 0-1. Πέτροβας Μπουντούσνο στο 0-0. Νίξιτς με την Τίτογκρατ στο 1-0. Πολωνία 2 Λότζ με την Γκλόβοκ είναι στο 1-0. Βάρτα Πόζνατ με την Στόμιλ στο 0-0. Ρωσία πάλι, δεύτερη κατηγορία, Αρμάρβιρ με την Τσερτάνοβο Μόσχας 0-1, Κίμκι Σινίκ 0-0. Ισπανία, Ρεάλ Βαγιαδολίδ Έιμπαρ στο 0-0, παιχνίδι που παρακολουθούμε με την ομάδα της Βαγιαδολίδ να έχει κερδίσει ένα κόρνερ τώρα προκειμένου να πλησιάσει τα καρέ του Έιμπαρ. Βλέπω έχει και αρκετή βροχή στον αγωνιστικό χώρο, στο γήπεδο γενικότερα, πολύ βροχή. Για να δούμε λίγο αυτό το κόρνερ για την Βαγιαδολίδη. Στο 30 βρισκόμαστε εκεί, θα γίνει με πάσα. Τώρα θα βγει η σέντρα, είναι κακή όμως η σέντρα. Θα απομακρύνουν τις Έιμπαρ. Ουκρανία, η Λίβλ με την Ολυμπίσκ Ντόνες είναι στο 1-0.
Κύπρος ξεκίνησε δεύτερη κατηγορία, θα τα λέω και αυτά, έτσι και τη δεύτερη κατηγορία της Κύπρου. Ενώ πιο μετά έχουμε το Cardiff Brighton όσον αφορά έτσι κάποια γνωστά από τα θέματα από την Premier League. Cardiff Brighton, βέβαια, στην Premier League το παιχνίδι το οποίο συγκεντρώνει όλο το ενδιαφέρον είναι φυσικά το ντέρμπι του Manchester ανάμεσα στην City και την United. Το παιχνίδι αυτό είναι αύριο στις 7.30. Έτσι μεγάλη η πρωτοπόρη και μεγάλη παίζει η Liverpool Fulham, παίζει αύριο. Chelsea Everton, πολύ καλό παιχνίδι και αυτό αύριο. Arsenal Wolves αύριο. Η Tottenham μόνο είναι που παίζει σήμερα, έτσι όσον αφορά το κουμπώνει στις 6.30 να πω είναι το παιχνίδι. Βλέπω εδώ στις 6.30 είναι το παιχνίδι, το ντέρμπι ανάμεσα ναι, στις 6.30 το ντέρμπι ανάμεσα στη Manchester City και τη Manchester από το United. Έτσι, το μεγάλο ντέρμπι του Manchester λοιπόν είναι αύριο στις 6.30. Στις 10, συγγνώμη, σήμερα έχουμε το Boca River, τον πρώτο τελικό του Copa Libertadores. Είναι η πρώτη φορά που παίζουν οι δύο ομάδες στο Copa Libertadores και θα γίνει χωρίς οπαδούς της River, έτσι, καθώς συμφωνήσαν οι δύο ομάδες και η διοργανωτική αρχή να μην έχει ανταλλαγή φιλάθρων, να μην δώσουν εισιτήρια στους φιλοξενούμενους, για να μην έχουμε παρατράγωδα που δυστυχώς σε αυτό το παιχνίδι συνήθως έχουμε στο Boca River. Αλλά για μας τους απ' έξω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, να δούμε το Super Classic όπως αναφέρεται, έτσι για πολλούς το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ντέρμπι στον πλανήτη, το Boca Juniors River Plate. Μειώνει η Σμύρ στην Τουρκία, Ενζερούμπιν Σμύρ 2-1, εκεί παίζουμε καθυστερήσεις. Στην Τουρκία, πρώτη κατηγορία της Τουρκίας λοιπόν, Ερζερούμ Ισμίρ 2-1, άσος ήταν το ημίχρονο. Αυτά όσον αφορά το κουπόνι, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, έτσι, καθώς πιο μετά ξεκινάνε καλά παιχνίδια, έτσι το ξέρετε όσοι είστε εδώ ακροατές της εκπομπής, ότι ξεκινάμε με τα live και σιγά σιγά μπαίνουμε στην ανάλυση των αγώνων, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, να πω επίσης, όπως σε κάθε εκπομπή, τρέχει ο διαγωνισμός, δίνουμε μια δεκάρα PaySafe, έτσι, η διαδικασία είναι απλή. FM κοινό το μήνυμά σας στο 54526 με την πρόβλεψή σας ή κάποια στιγμή σήμερα στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα ανοίξουμε και γραμμές, όπως θέλει παίρνει τηλέφωνο και μας λέει για την άποψή του. Έτσι, όσοι βγάλετε και τις προβλέψεις σας, θα μπείτε στην κλήρωση για την δεκάρα. Αν είναι ένας, κερδίζει αυτόματα τη δεκάρα την PaySafe, η οποία είναι προσφορά, να πω, από τα καταστήματα ηλεκτρολύσης Γρηγορού Λαμπράκη 169 και Δελφών 96. Έτσι μας προσφέρει την δυνατότητα να δίνουμε αυτό το δώρο στους φίλους ακροατές. Ηλεκτρολύσης λοιπόν, μπορείτε να μπείτε και στο Facebook της εταιρείας Ηλεκτρολύσης στα ελληνικά. Έτσι, οτιδήποτε έχει να κάνει με σπίτι και ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά μάλλον πράγματα, έτσι από ό,τι είδα κιόλας και καινούργια προϊόντα εν ώψη των Χριστουγέννων. Έτσι, μπορείτε να πάρετε να στολίσετε το σπίτι σας. Πάρα πολύ ωραία προϊόντα, μεγάλη γκάμα. Γκολ για την Μπενφίκα στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, την Μπενφίκα Μπ όμως. Πεναφιέλ Μπενφίκα Μπ 0-1. Έτσι. Επίσης έχουμε, να πω την αλήθεια, ότι θα αρχίσω να ασχολούμαι λίγο σε εκπομπές να παρακολουθούμε το Σαββατοκύριακο τι έχει όσον αφορά και το NBA. Γιατί γνωρίζω ότι αρκετοί είναι αυτοί οι φίλοι οι οποίοι επενδύουν κάποια χρήματα και στο NBA. Πάρα πολλά παιχνίδια γενικά έχει. Οπότε σήμερα θα κάνουμε και μια πρόταση για NBA. Έτσι, σήμερα στην εκπομπή θα κάνουμε και μια πρόταση για NBA, γιατί από ό,τι βλέπω έχει αρκετά πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία δίνει. Από ό,τι βλέπω, ναι, πολλά αρκετά. Οπότε θα είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε λίγο και τις αναμετρήσεις στο NBA, να δούμε τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα το βράδυ, βέβαια, έτσι πολύ αργά το βράδυ είναι οι αναμετρήσεις, αλλά θα είναι μια καλή ευκαιρία να μήπως δούμε κάποιο στιγματάκι από εκεί, έτσι, από το μαγικό κόσμο του NBA, που νομίζω ότι αρκετοί περισσότεροι, αν παίζει κάποιος μπάσκετ, θα παίζει NBA και μετά τα υπόλοιπα αθλήματα, έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά λίγο και το κουπόνι και τη ροή της εκπομπής. Θα πούμε λοιπόν και NBA προς το τέλος, να δούμε τι γίνεται και εκεί στο μαγικό κόσμο του NBA, τι έχουμε όσον αφορά, βέβαια, πάντα τα παιχνίδια
στο ζωντανό να πω ότι ακυρώθηκε τελικά το κολλή Μπεφίκαμπε. Πεναφιέλ Μπεφίκαμπε παραμένει το 0-0. Έτσι εκεί δεν βλέπω κάτι άλλο. Ναι. Οπότε αμανή θα πάμε σε ένα break τώρα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο έτσι με μια ανάλυση δική μου για κάποια παιχνίδια. Στις 3 θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Δανακτσή για να τον έχουμε εδώ να μας πει τι γίνεται. Έτσι. Οπότε πάμε τώρα σε ένα μικρό διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, εσύ είμαστε πάλι εδώ, Λιμπερό 107 και 4, κουρούς γειτονιάς, μιλάμε μόνο για μπάσκετ. Φυσικά, θα κάνω λίγο τώρα μια αναφορά στο κομμάτι NBA, όπου έχει κάποια παιχνίδια τα οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε, έτσι πριν το, την αναφορά μας στο ποδόσφαιρο, στο στίγμα του ποδοσφαίρου. Στο NBA λοιπόν, που έχει αρκετούς αγώνες στην αυριανή ημέρα. Έτσι ξεκινάει από το Toronto, Νέα Υόρκη στις 10, Clippers, Milwaukee στις 10.30 και μετά πάει 2-3 έτσι μέχρι το πρωί. Έχουμε αγώνες. Εδώ οι επιλογές μου όσον αφορά το NBA είναι, ξεκινάμε με το Milwaukee. Βέβαια είναι back-to-back παιχνίδια, δηλαδή το Milwaukee αυτή τη στιγμή είναι στη Δύση και παίζει αγώνες. Προέρχεται μια τρομερή νίκη μέσα στην έδρα των Golden State Warriors και νομίζω ότι και το παιχνίδι αυτό που έχει με τους Clippers νομίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία για να συνεχίσει νικηφόρα η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Έτσι, είχε μια μέρα να ξεκουραστεί. Νομίζω ότι το 1.52 εδώ που βλέπω είναι μια πολύ καλή επιλογή όσον αφορά το κουπόνι μας, όσον αφορά στο NBA. Από εκεί πέρα δύο αγώνες ακόμα, δύο over στη διάρκεια της σημερινής ημέρας όσον αφορά το NBA πάντα. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό over και ο αγώνας Νέας Ορλεάνης με το Phoenix στους 228 πόντους από ό,τι βλέπω εδώ δίνεται. Όπως επίσης καλό over είναι και το Golden State Brooklyn στους 2.26. Έτσι μπορεί να φαντάζει πολύ μεγάλα τα σκορ σε κάποιους, αλλά άμα δείτε φέτος στο NBA πραγματικά όλες οι ομάδες σκοράρουν πάρα μα πάρα πολύ. Έτσι φέτος είναι χρονιά που πραγματικά τα σκορ έχουν ξεφύγει στο NBA. Ενδεικτικά να αναφέρω χθες κάποια παιχνίδια που είχαμε Magic Wizards, δηλαδή Orlando Washington 117-108 στους 2.25 δηλαδή. Στην παράταση βέβαια το Sixers Hornets πήγε στο 133-132. Το Atlanta Detroit 109-124. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλα σκορ γενικότερα. Έτσι, πάρα πολύ μεγάλα σκορ. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή αυτά τα δύο over. Έτσι, το Νέα Ορλεάνη Phoenix λοιπόν και το Golden State Brooklyn. Αυτή θα είναι η τριάδα της ημέρας όσον αφορά το NBA. Να δούμε τι γίνεται έτσι όσον αφορά το NBA. Πραγματικά που γενικά υπάρχει, όπως είπα, υπάρχουν ευκαιρίες στο NBA, είτε με ομάδες που είναι σε φόρμα, όπως είναι για παράδειγμα τώρα η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο, είτε το να βρεις κάποιες ομάδες που σκοράρουν πάρα πολύ. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να το ψάξεις, να το βρεις. Το NBA γενικά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο και εγώ το προτιμάω στοιχηματικά, αν θέλετε, γιατί θεωρώ ότι ειδικά στο score, στο over ας πούμε, μπορεί να ξεκινήσει ένα ημίχρονο χαλαρό και να θέλεις πάρα πολύ μετά στο δεύτερο και ξαφνικά να δεις σε μια περίοδο να βάζουν 65 πόντους. Έτσι. Είναι τέτοια υφή του πρωταθλήματος. Έτσι και φέτος ο αριθμός είναι πάρα πολύ γύρω. Πάρα πολλές κατοχές, πάρα πολλές επιθέσεις για τις δύο ομάδες. Γενικότερα είναι το νέο στυλ του NBA. Λοιπόν, αυτή η επιλογή από το NBA. Έτσι, Clippers Milwaukee διπλό καθαρό, με απόδοση κοντά στο 1.50, 1.52, 1.53, και το over στο Golden State Warriors Brooklyn και στο Νέα Ορλεάνη Phoenix. Έτσι, με βάση την τον απόψε στο 2.28.5 το 1 over, στο 2.26 το over του Golden State, στο 2.28 το over της Νέας Ορλεάνης. Αρκετά παιχνίδια σήμερα από ό,τι βλέπω και άλλες επιλογές καλές θεωρώ. Έτσι, έχει επίσης Chicago Cleveland, Memphis Philadelphia, Miami Washington, San Antonio Houston, derby αυτό,
Ντάλλας Οκλαχώμα και Σακραμέντο Λέικερς. Έτσι είναι παιχνίδια τα οποία σίγουρα τραβάνε το βλέμμα, αλλά και από στοιχηματικές πλευράς είπαμε τις τρεις επιλογές τις οποίες έχουμε στο NBA πάντα, έτσι όσον αφορά το σημερινό κουπόνι. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στο στοίχημα. Συγγνώμη, στις αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι πετυχαίνει γκολ, έχει πετύχει γκολ η Brighton στον αγώνα με την Cardiff. Cardiff Brighton 0-1 στην Premier Αγγλίας. Το Real Valladolid Eibar είναι στο 0-0 στο ημίχρονο. Ενώ έχουμε να δώσω λίγο κάποια τελικά, να δω αν είχαμε κάποια τελικά στο κουπόνι. Είχαμε τα δύο τουρκικά, τα οποία να τα αναφέρω. Erzurum με την Ισμίρ 2-1 τελικό. Κόνια Σπορά Καραγκοτσού 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Τελικό στη Ρωσία Ουράλ Όρεμπουργκ 2-1. Τελικό στην δεύτερη Ρωσία Κράσνονταρ 2 Ταμπόφ 2-0. Έτσι τα τελευταία παιχνίδια τα οποία είχαμε. Και τελικό επίσης στην Πορτογαλία δεύτερη κατηγορία Πεναφιέλ Μπενφίκα Μπε 1-0 τελικό. Ακυρώθηκε γκολ της Μπενφίκα. Σκόραρη Πεναφιέλ. Στην Εστονία τελικό Λεβάντια Ταλίν Φλόρα Ταλίν 2-1. Πιο κάτω να δούμε τι γκολ έχουμε. Λοιπόν, στη Σβάιτε Λίγκα ημίχρονα Κολονία Δυναμό Δρέζης 2-0. Άουε Αμβούργο 1-1. Σέμπαολ Χέντεχαϊμ 0-0. Στους νέους στην Ιταλία Ίντερ Έμπολη 1-1. Στη Ρωσία δεύτερη κατηγορία Αρμάβικ με την Τσερτάνοβο Μόσχας 0-1. Κιμ Κισινίκ 1-0. Στην Ισπανία είπαμε για Ρεάλ Βαγιαδολίδ Ήμπαρ στο 0-0 ημίχρονο. Στην Ουκρανία ημίχρονο Λιβ Ολυμπίκ Ντόνεσκα 1-0. Πάμε λίγο να δούμε Κύπρο που έχουμε γκολ στο ΜΕΑΠ Νήσου Ακρίτας 0-1. Μόνο εκεί όλα τα άλλα είναι στο 0-0 στην δεύτερη κατηγορία της Κύπρου. Στην Πρέμιερ Αγγλίας Κάρντιφ Μπράιτον 0-1. Κύπελο Αγγλίας Μέιτχεντ με την Πόρτσμουθ στο 0-0. Ναι, αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο από ό,τι βλέπω. Μετά έχουμε κάποιες χαμηλές Γερμανίας. Ενώ ξεκινά κάποια παιχνίδια Βουλγαρία, Τσεχία, από ό,τι βλέπω. Τρίτη Γερμανία. Μετά έχουμε πολύ Γερμανία βέβαια. Χαμηλές κατηγορίες κυρίως. Και τρίτη κατηγορία βέβαια της Γερμανίας, όπου θα έχουμε παιχνίδια και εκεί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το NBA που κάναμε την ανάλυση μας. Είδαμε λίγο τα πραγματάκια ως έχει. Και βγάλαμε την τελική μας επιλογή από το NBA. Έτσι, ξαναθυμίζω το διπρό, το καθαρό των Milwaukee κοντά στους Clippers. Τώρα άμα θέλει κάποιος να βάλει με χάντικα που είναι κοντά στους 3 πόντους για τους Clippers, 3-4, να πάρει το 1.78, εντάξει είναι επιλογή του και αυτό είναι πιθανό, έτσι και αυτό είναι πιθανό, αλλά νομίζω ότι το διπλό, το καθαρό είναι μια καλύτερη επιλογή. Επίσης το over στη Νέα Ορλεάνη με το Phoenix, over 2.28 πόντους και το over στο Golden State Brooklyn, over 2.26. Αυτές οι επιλογές για το NBA όσον αφορά το πρωτάθλημα, λοιπόν, το κορυφαίο πρωτάθλημα κατά ομολογία του πλανήτη. Πολλές επιλογές για τους ψαγμένους, να πω εγώ, ότι έχει και το κολεγιακό, έτσι, το NCAA έχει πολλές επιλογές. Συνήθως εκεί τα φαβορί επιβεβαιώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απλά είναι πολύ ψάξιμο, παιδιά. Όποιος δηλαδή ασχοληθεί με το κολεγιακό θέλει πάρα πολύ ψάξιμο, έτσι. Για να ψάξει να βρει κάποια παιχνίδια, γιατί έχει πάρα πολλές κατηγορίες, πάρα πολλές αναμετρήσεις καθημερινά στο W, στο NCAA, έτσι. Έχει πάρα πολλές αναμετρήσεις, αλλά θεωρώ ότι στο τόσα παιχνίδια τα πολλά, τα φαβορεί συνήθως στο NCAA βγαίνουν, στο κολεγιακό. Εντάξει, τώρα αν έχεις χρόνο να ασχοληθείς για 2-3 μέρες, να δεις πώς κινείται γενικά το πρωτάθλημα, να μπει λίγο σε ένα κανένα site αμερικάνικο να διαβάσει και προγνωστικά τι δίνουν για τις ομάδες που ξεχωρίζουν σε κάθε κατηγορία, νομίζω ότι μπορείς να βρεις καλές επιλογές. Απλά θέλει αρκετή δουλίτσα, έτσι. Πραγματικά θέλει αρκετή δουλίτσα. Το κολεγιακό δεν είναι NBA που είναι πιο ξεκάθαρο, γιατί το βλέπεις, ενημερώνεσαι πιο εύκολα. Το κολεγιακό θέλει λίγο ψάξιμο. Αλλά θεωρώ ότι έχει καλές επιλογές το κολεγιακό. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο δίσκο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με Δημήτρη Δανάξη να δούμε τι θα δώσει και αυτός. Να συζητήσουμε λίγο το κουπόνι. Να πω ότι τρέχει ο διαγωνισμός που δίνουμε μια δεκάρα PaySave.
Έτσι, στέλνετε το μήνυμά σας σε FM και ενώ το μήνυμά στο 54526 με την πρότασή σας, τις επιλογές σας. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα δούμε να βγάλουμε και γραμμές ανάλογα, γιατί έχουμε το ξεχάσει, έχουμε τον αγώνα του Κολοσσού με τον Άρη στο μπάσκετ. Όσοι έχετε σωστές προβλέψεις, μπαίνετε στην κλήρωση για την δεκάρα PSF προσφορά από τα καταστήματα ηλεκτρολύσης Γρηγόρη Λαμπράκη 169 και Δελφόρ 96. Οτιδήποτε θέλετε για το σπίτι, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικής αφής, ηλεκτρικής, οτιδήποτε θέλετε, έτσι καινούργια ποτίδα, καινούργια κομμάτια όσο αφορά και τα Χριστούγεννα, έτσι για να στολίσετε το σπίτι, μπορείτε να μπείτε και στο site των καταστημάτων, ηλεκτρολύστα ελληνικά στο Facebook, για να δείτε εκεί πέρα τι καινούργιο έχει, τι καινούργιο έχουν φέρει στα καταστήματα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα παρέντο δύσκολο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με Δημήτρη Δαναξή να δούμε το ποδοσφαιρικό σημερινό κουπόνι, τι έχουμε σήμερα ποδοσφαιρικά μετά την μπασκετική μας έτσι ανάλυση και την πρόταση του NBA. Λοιπόν, πάμε αν είναι σε ένα απαραίτητο δύσκολο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, έτσι, ο Κουρούτς γειτονιάς, μιλήσαμε για το μπάσκετ, κάναμε λίγο μια αναφορά στο NBA όπου βρήκαμε παιχνίδια να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο, να δώσουμε κάποιες προτάσεις. Πάμε τώρα να δούμε το ποδοσφαιρικό μας κουπόνι, εκεί όπου εκεί είναι που λέει ο λόγος τα δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη Δαναξή στη γραμμή μας. Δημήτρη, τι γίνεται, καλησπέρα. Γεια σου Σταμάτη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές, χρόνια πολλά για χθες. Σε ευχαριστώ. Ό,τι επιθυμείς, πολλά ταμεία, τα 25 έκλεισες. ναι, τα 25 μείον... Καλά θα τα με. 36 καλοκαίρια. Τι γίνεται? Τι να γίνει, καλά, να εδώ. Όντως είναι πιο δύσκολο το ποδοσφαιρικό κουπόνι, ναι, γιατί είναι πολλά τα μάτς και χάνεσαι. Δηλαδή δεν ξέρεις κοίτα, και το μπάσκετ έχει... Πού θα του γίνει η ζημιά, να πούμε. Ναι, για μένα και το μπάσκετ έχει δύο επιλογές. Έτσι, δηλαδή, αν δεν πας στο νίκη ήττα, που το χ, ας πούμε, είναι και δύσκολο, έχεις το over, δηλαδή δεν έχεις πάρα πολλά. Ενώ το ποδόσφαιρο παίζει πολύ και το χ και ο άσος. Ναι, άντερ ασχολείται στο μπάσκετ, θα μάθει πιο. Όχι, το over είσαι. Το άντερ, εγώ δεν παίζω τίποτα άντερ. Ούτε δηλαδή, στο μπάσκετ. Για να παίξω άντερ, δηλαδή πρέπει να παίζω σε ένα μάτσο εγώ. Κατάλαβες, να είμαι σε μια ομάδα εγώ για να παίξω άντερ. Ότι δεν θα σκοράρω, ας πούμε. Κατάλαβες, μόνο έτσι το άντερ, δεν το έχω αποκλείσει το άντερ. Μόνο over. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο over. Και βγάλαμε κάποιες επιλογές για τη σημερινή βραδιά στο μπασκετικό. Πάμε να δούμε λίγο το ποδοσφαιρικό, τι γίνεται. Ναι. Αρκετά παιχνίδια σήμερα. Ξεχωρίζει βέβαια τον Boca River το βράδυ, έτσι, για πολλούς λόγους. Έχει και αυτό, σαν το κερασάκι στην τούρτα, αν θες, γιατί πιο πολύ ασχολούμαστε με την Ευρώπη και τα μεγάλα εμπορικά πρωταθλήματα εδώ στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχει και το βραδάκι, αυτό το match που είναι το Libertadores, ο τελικός, ενώ θα ακολουθήσει και ο επαναληπτικός μετά την διακοπή που έχουν όλες οι... Όλα τα πρωταθλήματα, πάλι Σάββατο θα είναι, στην έδρα της River, ισορροπημένο ζευγάρι και σήμερα. Γενικά οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά σε δυναμική, έτσι ξεκινώντας, αν θες, από αυτό το παιχνίδι στοιχηματικά. Πραγματικά δεν βλέπω τίποτα, δηλαδή εντάξει, η έδρα μπορεί να παίξει τον ρόλο αυτόν, θα πολύ ξύλο, νομίζω, ναι, ούτως ή άλλως. Οπότε, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με κάρτες, είτε κίτρινες, είτε καμιά κόκκινη, προφανώς και είναι μέσα στο ρεπερτόριο αυτής της αναμέτρησης, αλλά για σημείο δεν θα μπλέξω, διότι πραγματικά το μάτς είναι πολύ δύσκολο. Σίγουρα το διπλό, αν και είμαι River Plate, την Αργεντινή, θα ήθελα πολύ να βγει, αλλά νομίζω ότι σοφάρισε η Κάρντι, να πω. Αλλά μέχρι εκεί ή άσο ή ισοπαλία, κάπως έτσι είναι. Να πω ότι Δημήτρη σοφάρισε η Κάρντι Μπράιτον 1-1, σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Το Βαγιαδόλιδ Έιμπαρ παραμένει το 0-0, εκεί στο 52 βρισκόμαστε. Α, είσαι River, γιατί εγώ είμαι Μπόκα. Είμαι κόρα στο ρεύμα. Μα είμαι Μπόκα εγώ. Κοίταξε, εγώ την Μπόκα τυχαίνεται εδώ πριν μερικές ημέρες, όταν βγήκε το ζευγάρι, σε ένα αγώνα πρωταθλήματος που κέρδισε 4-1, δεν κάνω λάθος. Με Καρλίτο να παίζει ακόμα αυτή που λενάρα, εκείνα ηγείται της επιθετικής γραμμής της River. Βλέποντας λίγο τώρα εδώ τις αποδόσεις και στο στοίχημα, έτσι, που μπορεί να παίξει ο κόσμος το συγκεκριμένο παιχνίδι με πάρα πολλές επιλογές, να πω ότι έχει τον άσο στο 2.60, το χ στο 2.98, το διπλό στο 3.55. Εμένα αυτό που με έκανε τρομερή εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, έτσι, είναι το over, το δίνει 2.88,
δεν ξέρω, και το over 1,5-1,62. Έτσι. Μια Μπόκα που εγώ όπως την είδα προχθές είναι φύση επιθετική ομάδα και βγαίνει μπροστά να σκοράρει, να κάνει, και θα έχει και το άγχος τώρα να κερδίσει, γιατί παίζει πρώτο παιχνίδι εντός. Έτσι είπα και πριν ότι δεν έχει κόσμο τις άλλες ομάδες, δηλαδή θα είναι μόνο Μπόκα σήμερα το γήπεδο. Οπότε αυτό σε αυτά τα μάτς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να έχει μόνο πάλι σε μια ομάδα. Έτσι. Κοίτα, ακροβατή νομίζω όσον αφορά το over που ανέφερες, εκεί στα 2 με 3 γκολ, ας πούμε. Τώρα 1-1 θα είναι το παιχνίδι, 2-1. Δηλαδή κάπου εκεί θα έχει νομίζω γκολ. Ναι, δηλαδή το βλέπω πολύ μεγάλο το 2,88, ρε φίλε. Πολύ μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο, δηλαδή όντως. Δηλαδή αν να παίξεις κάτι και θες να το δεις παίζοντας, ας πούμε, κάτι. Δεν θες μόνο να το παρακολουθείς, αλλά να έχεις ποτάρι και όλα αυτά. Και όντως είναι μια προσέγγιση αυτή που είπες, πολύ ενδιαφέρουσα λόγω της απόδοσης. Εντάξει, άντε, αν πεις ότι σημείο είναι δύσκολο γιατί είναι ντέρμπι, αν δεν έχεις κάποια ξεκάθαρα, ας πούμε, εικόνα, αλλά νομίζω το 2,88 ασάντιο παιχνίδι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επίσης, όπως ανέφερες για τις κάρτες, έτσι, που λογικά Boca River χωρίς κάρτες είναι, ξέρω εγώ, Μπριζόλα χωρίς τυρί, ας πούμε, κάπως έτσι να το θέσω, ή Κεφτεδάκι χωρίς πατάτες τηγανιτές. Εδώ με τις κάρτες βλέπω, ας πούμε, το τσόβερ 6,5 το έχει ένα 44. Ξεκινάει από over 5,5-1,20, over 7,5-1,85, over 8,5-2,50, over 9,5-3,55. Έτσι, κόκκινες την over μισό 2,25. Καλό αυτό για μια κόκκινη. Καλό είναι αυτό. Και το over 7,5 στις κίτρινες νομίζω. Από 4 να έχει ο καθένας. Σωστό. Ναι, γιατί Boca River λογικά θα έχει πολύ κίτρινη. Εδώ προχθές έβλεπα αυτό το 4-1. Και είχε πάλι 9 κίτρινες. Δηλαδή είναι στο αίμα των Αργεντίνων η κάρτα. Δηλαδή δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλές επιλογές και αυτές. Δηλαδή το πιο σίγουρο, ας το πούμε έτσι, το over 7,5 κάρτες και μετά να χτυπήσει κάτι άλλο, ας πούμε. Δηλαδή και το over 9,5, 5-5, δεν με χαλάει. Καλά, ναι, γιατί. Να φάνε από 5 κάρτες οι δύο ομάδες. Μπορεί, ας πούμε, μόνο έτσι είναι, ναι. Αυτό που είπες που είπαμε με τις κάρτες. Και με το over, όποιος όντως βλέπει, ας πούμε, να μπαίνει γκολ, ας πούμε, στην αναμέτρηση. Γιατί όχι. Ναι. Όχι, νομίζω ότι εντάξει, το πιο ενδιαφέρον και το πιο πιθανό για να παίξεις και να πεις ότι έχω τις περισσότερες πιθανότητες να πάω ταμείο, νομίζω είναι οι κάρτες. Όπως ανέφερες πολύ σωστά. Ναι, μάλλον εκεί εστιάζεται το όλο στοιχηματικό ενδιαφέρον σε συγκεκριμένα άμεση. Και έχει εδώ και handicap κάρτες, αν θέλεις, με την Boca και τη River, κάρτες πρώτου ημιχρόνου, γενικά κόκκινη κάρτα, πάρα πολλά στοιχήματα, έχει στοιχήματα βέβαια. Έτσι και έχει και κάρτες για κάθε ομάδα πώς θα πάρει. Ανάλογα, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, τη River τώρα, over 3,5 κάρτες, το έχει ένα 80. Ναι, είναι ωραίο. Δεν το λες και άσχημο, δεν το λες και άσχημο, ναι. Δεν το λες και άσχημο, ας πούμε. Έτσι και παίχτες να πάρουν κάρτα, δηλαδή, νομίζω είναι πολύ καλές επιλογές. Και εστιάζω και εγώ κυρίως στις κάρτες, γιατί είναι Boca River. Είναι Boca River. Μπορεί ο φιλοξενούμενος να μην έχει και την ίδια, ξέρεις, μεταχείριση από την διαιτησία. Σωστό. Δηλαδή αυτό το over 3,5 της River και εμένα μου άρεσε λίγο πιο πολύ από όλα που ανέφερες. Είναι, επειδή έχω δει πολλά Boca River. Πολλά Boca River. ξέρεις, αν το μάτς, συγγνώμη, φύγει για το γηπεδούχο, 3-0, ξέρω εγώ, 4-0, έτσι. Ο φιλοξενούμενος δίνει καμιά κλωτσιά στο τέλος, γιατί κάνω, ξέρεις, κάνα μαγκυρί, κάνα τσαλιμάκι. Τρελαίνεται, ας πούμε, το δίνει καμιά κλωτσιά εκεί πέρα. Αν γίνει το αντίστροφο, δηλαδή κάνει κανένα 0-1 River, έτσι, μετά έχει Boca ξυλίκι. Πρέπει να ανέβει, ναι. Κλωτσίδι. Οπότε νομίζω οι επιλογές της κάρτας είναι αρκετά καλές. Δηλαδή είτε από τη μία πλευρά είτε δύο πλευρές, από τη μία από την άλλη, θα έχει πάλι ξύλο. Δηλαδή για να μην βγει κάρτα σε αυτό το match, πρέπει την αποπέζει, ας πούμε, να παίζει μπάλα πάνω κάτω και να τελειώσει, ας πούμε, 4-4. Να μην παίζουν. Καλά, δεν μπορεί να γίνει. Εντάξει. Yeah. Αλλά τώρα 2,88 over να πούμε. Και αυτό, ναι, και αυτό, ρε φίλε, ναι, δηλαδή. Ναι, εντάξει. Και μια Μπόκα που εγώ σου λέω την είδα, έχανε κιόλας 0-1. Ή μάλλον έχει προηγηθεί και ένα-ένα. Οι ομάδες μοιάζουν πολύ κιόλα. Ναι. Παίζουν με τη μία, παίζουν γρήγορα. Βγαίνουν με δύο πάσεις μπροστά, μπορούν να βγουν. Εντάξει. Τότε το μίζω το. Απλά εντάξει. Φοβόμαστε το σενάριο, μήπως. Όντως, είναι τελικός, ναι. Είναι τελικός Copa Libertadores. Ναι. Παίζει πολλά, παίζουν πολλά ρόλο. Σαφώς. Θα δούμε. Είναι καλές προσεγγίσεις αυτές. Και αυτό είμαστε εδώ. Έχουν νομίζω τύχες και πληρώνουν σχετικά καλά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα από τα προαθλήματα που θες να ξεκινήσουμε.
Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με το, με το ελληνικό. Υπάρχουν τρία μάτς. Στο Λάρισα Πας Γιάννα δεν με απασχολήσει ιδιαίτερα, γιατί και οι δύο ομάδες είναι προβληματικές. Τελευταία ο Πας Γιάννα έχει και πολλές απουσίες. Δεν θα πει όχι πάνω στον βαθμό της ισοπαλίας, νομίζω. Στο Ξάνθη Πανιώνιος, Ξάνθη έχει ένα πολύ καλό σερί νικών και άρχιζε πίση. Δημήτρη, δεν σε ακούμε. Λίγο πιο κοντά μου. Ναι, τώρα σταματή. Σ' ακούω καλά, ναι, ναι. Τώρα σ' ακούω ναι. Καλά. Ναι, έλεγα και το παιχνίδι της Ξάνθης με τον Πανιώνιο. Η Ξάνθη τρέχει ένα πολύ καλό σερί νικηφόρο, αν και δεν εντυπωσιάζει, μπορούμε να πούμε, τις εμφανίσεις του. Αντιθέτως με τον Πανιώνιο που παίζει καλά και βγάζει γκολ πολύ εύκολα, εδώ μπορεί κάποιος να πάει με την κόντρα της Ξάνθης, που πήρε κάποιες νίκες με την εύνοια της τύχης. Ο Πανιώνιος είναι έμπειρος σαν ομάδα, είτε και το Χ2 είτε και το Goal-Goal δείχνουν καλά πονταρίσματα με την εικόνα την πρόσφατη των δύο ομάδων, ενώ ένας μικρός χαμός νομίζω ότι θα γίνει στο βραδινό παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Όφι, ήδη ο Άσος, αν και είναι ακόμα σε στάνταρ ας πούμε απόδοση, δεν έχει πέσει πολύ, είναι γύρω στο 2.30. Νομίζω ότι πολλοί σήμερα έχουν επιλέξει το Λεβαδιακό για να πετύχει νίκη μετά από πάρα πολύ καιρό. Έχει κανένα δίμηνο που λέει ο λόγος να κερδίσει με τον Σανίνο, τον Ιταλό τεχνικό. Έχει βελτιώσει την εικόνα του. Όφι ταξίδεψε στην Βιωτία με πολλές απουσίες. Εντάξει, δεν είναι και φόβη τρόλ ούτως ή άλλως. Και ο Άσος νομίζω ότι είναι από τις επιλογές που αξίζουν τον κόπο, κυρίως διότι δίνεται στο 2.30 για τους φίλους που ασχολούνται με το ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε μία ζυάδα στα μάτια αν θέλεις σήμερα από την Super League. Πρόκειται για το Χ2 του Πανιώνιου μέσα στην Ξάνθη. Όποιος δεν θέλει να ρισκάρει τόσο μπορεί να πάει και με το goal-goal σε αυτό το παιχνίδι και με τον Άσο του Λεβαδιακού απέναντι στον Όφι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τους βιωτούς να γι' αυτόν την χαρά της νικητής. Ναι, πιστεύω και εγώ από Ελλάδα, έτσι λίγο κάνοντας μια βόλτα, νομίζω ότι αν έπαιζα κάτι θα έπαιζα τη Λεβαδιά στον Άσο. Να σου πω την αλήθεια. Κυρίως τα μάτια ξεριστήρω, επειδή κανένα δυο μάτια τα τελευταία τα είδαμε, αρχίζει και παίζει καλά. Δηλαδή δεν παίζουμε ένα κουτσό, δεν είναι ο Απόλλωνος Πύρνης που έχει βάλει ένα γκολ σε 9 αγωνιστικές. Ο Λεβαδιακός παίζει καλά και αντιμετωπίζει τον Όφι, ο οποίος έχει προβλήματα, δένουν όλα τα δεδομένα για αυτόν τον Άσο που είναι γύρω στο 2.30. Έτσι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, επόμενη στάση, πάμε Αγγλία. Πάμε καμιά Γερμανία. Πάμε Γερμανία μάλλον, που ξεκινάει και πιο νωρίς. Σωστό, ναι. Εκεί έχουμε το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα. Ναι. Μπάγερν απόψε δεν ήταν εδώ. Λόγω των αποδόσεων που είναι, δίνεται outsider η Dortmund, πολλοί την επιλέγουν βάσει απόδοσης. Άλλοι πιστεύουν ότι η Μπάγερν ήρθε η ώρα να μειώσει διαφορά στον έναν πότο. Πιστεύω, έχοντας ψυχολογήσει, ότι θα ασχοληθείς με τα γκολ εδώ. Ναι, είναι μια επιλογή να σου πω την αλήθεια, ναι. Κοιτάξτε, εδώ από ό,τι βλέπω τώρα στοίχημα το δίνει κοντά στο 1.53 νομίζω. Ναι. Ναι. Και πιστεύω θα έχει γκολ στα μάτια το παιχνίδι. Είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Κάποια ομάδα, ας πούμε, θα βρεθεί σε καλή μέρα και θα τιμωρήσει την άλλη. Προφανώς και μια λογική επιλογή. Εδώ είναι το over, από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ότι σε τέτοιου είδους παιχνίδια οι ομάδες είναι γνωστές και ο καθένας μπορεί να επιλέξει βάση της προτίμησής του και το πώς βλέπει την κάθε ομάδα. Έτσι, εγώ μπορεί να βλέπω λίγο την Bayern μου πιο κοντά, αλλά αναγνωρίζω και πιο λογική επιλογή εδώ είναι το over. Ναι, κοίτα, η Bayern αυτή τη στιγμή δείχνει σε μια καλύτερη κατάσταση, γιατί η Dortmund προέρχεται και από την ήττα από την Αθλέτικο, που σίγουρα... Και ήταν εξαιστή, δεν το είδα όλο το μάτς. Πολύ κακή η εμφάνισή της και δεν ξέρω αν μέσα σε λίγες μέρες μπορεί αυτό όλο το να ανατραπεί. Κοίτα, μπορεί να κάνει αυτό που λέμε κοιλιά, έτσι. Ναι. Να πέσαμε πάνω στην κοιλιά της Dortmund. Απ' την άλλη βέβαια όμως και η Μπάγκερ δεν πείθει, δεν θεωρώ ότι πείθει στο βαθμό που να πεις ότι πάμε το διπλό. Έτσι, με βάση, με βάση την απόδοση, αν έπαιζα κάτι σε αυτό το μάτς θα έπαιζα σίγουρα τον Άσο. Έτσι, γιατί νομίζω ότι η απόδοση που το βλέπω στο 3.40, 3.50, 3.60 είναι πολύ μεγάλη για να παίξει τον πρωτοπόρο απέναντι στο μόνιμο πρωταθλητή, έτσι που είναι η Μπάγκερ τελευταία χρόνια, αλλά παίζει τον πρωτοπόρο και παίζει την Ντόρτμουντ. Δεν παίζει μια ομάδα η οποία δεν έχει φανέλα ή έχει κάποιο κόμπλεξ απέναντι στην Μπάγκερ. Έτσι δεν παίζει με τη Λεβερκούζεν ή να είναι κάποια άλλη ομάδα, ας πούμε, που εντάξει, λες είναι χρόνια εκτός.
είναι Ντόρμουντ. Όπως και να το κάνουμε, είναι Ντόρμουντ. Έτσι, τώρα απόδοση 3,50. Εντάξει, η προφανής επιλογή βέβαια είναι το over. Έτσι. Το προφανής επιλογή. Έτσι, το over 2,5, το over 3,5, το over 4,5. Γενικά αυτά τα μάτια έχουν γκολ. Ναι, έχουν γκολ. Δηλαδή πάντα βάζουν αυτοί. Ναι, δεν έχει θέμα. Οπότε νομίζω ότι. Εντάξει, ξεκινάς από το. Καλύτερα με τα γκολ είναι εδώ. Ναι, ξεκινάς από το over. Ξεκινάς από το over. Και ψιλοστέκεσαι εκεί κυρίως, σε κάτι τέτοια θέματα. Κάπου εκεί, ναι, γιατί σου είναι πολύ μυστήριο το παιχνίδι για να αναδείξουμε, ας πούμε, το νικητή. Σωστό, υπάρχουν σωστό. Δύο σενάρια, τα αναφέραμε νωρίτερα, από ότι πιο λογική επιλογή δείχνει το over, και νομίζω ότι κάπου εκεί θα κινηθούν και οι περισσότεροι. Έτσι ακριβώς. Απλά είπαμε ότι σαν απόδοση ο Άσος αξίζει, σαν απόδοση. Έτσι, ναι, σίγουρα. Αν τα βάλουμε κάτω, η αξία βρίσκεται εκεί. Σωστό, για σωστό. Για όποιον θέλει σημείο. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο από Γερμανία? Κοίτα, προφανώς έχουμε αρκετά γκολ και στο Werder Bremen Gladbach και στο παιχνίδι της Hoffenheim με την Augsburg. Είναι κάποια παιχνίδια τα συγκεκριμένα αυτά που περιμένουμε γκολ. Οπότε μόνο με 2-3 over εδώ στην Bundesliga μπορούμε να κινηθούμε. Δεν προκύπτει κάποιο σοβαρό σημείο. Over έχουμε και στην Ιταλία, ξεκινώντας λίγο και από εκεί, το Τωρίνο Πάρμα. Η Τωρίνο έχει ξυπνήσει και ίδιος έχει ξυπνήσει ο Μπελότη, ο οποίος έχει σκοράρει τώρα κάποια τερματάκια, και με την Πάρμα, η οποία παίζει σε πολλές φορές με άγνοια κινδύνου, είναι και ντεφορμέ. Το over εκεί στο 1.87-1.88 και στα μάτια νομίζω ότι μπορεί να επιβεβαιωθεί, και από την Τωρίνο που λέει ο λόγος και από μόνη της μπορεί να γίνει αυτό. Στο μάτι της Πάλ με την Κάλιαρη, εδώ βλέπω μια πιθανή ισοπαλία για τα μάτια μου. Θα δω τώρα βέβαια τι θα γίνει και αργότερα, αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι είναι κάπου εκεί μοιρασμένο. Δεν θα πούνε όχι οι δύο ομάδες στον πόντο, ενώ στο Τζένο Ανάπολη το βράδυ, εδώ η Νάπολη σαφώς είναι που θα βουρεί, αλλά μπορεί να το δεχτεί τον γκολ εκεί πέρα. Η Γένοβα είναι πάντα μια δύσκολη έδρα για κάθε ομάδα. Και το διπλό και το γκολ-γκολ, έτσι για όσους συνδυάζουν τέτοια παιχνίδια, τέτοια πονταρίσματα, γκολ-γκολ και διπλό, γκολ-γκολ και over, κάπως έτσι μεταφράζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά από την τριάδα των αγώνων στην Ιταλία καταλήγω περισσότερο στο, μ' αρέσει πολύ το over στο Τωρίνο Πάρμα. Το over που θα αρχίσει. Να πω την αλήθεια, και εγώ το ζήγησα λίγο αυτό το παιχνίδι και μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια, το over στο Τωρίνο Πάρμα, ναι. Βέβαια, μ' άρεσε πολύ και το over στο Τζένοα Νάπολη. Έτσι, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, προβληματίζομαι. Μέχρι τώρα της εκπομπής θα πάρω μια οριστική απόφαση. Κοίτα, πιο πιθανό είναι το Τζένοα Νάπολη, το συζητάω, το over. Ναι. Νομίζω ότι είναι όμως χαμηλότερα. Κοιτάξτε τώρα, εγώ τώρα εδώ που βλέπω στοίχημα είναι 1,67 το δίνει. Α, εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. Δεν είναι άσχημο. Όχι, ναι, είναι αυτό και δεν είναι άσχημο. Καλή απόδοση, δεν μπορεί να δοθεί και παραπάνω. Ναι, δεν μπορεί να δοθεί και παραπάνω, Νάπολη, γιατί μετά θα σε χτυπήσουν, ας πούμε, θα σε βρμίξουν. Εντάξει, με την Νάπολη παίζει, που η Νάπολη είναι βάζει τρώει. Είναι το 1,67. Έτσι, γι' αυτό το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια, τη Τζένοα ή την Τωρίνο. Θα δω μέχρι το τέλος προς Τζένοα μεριά εμένα, από την αλήθεια. Έτσι. Ναι, φαίνεται πιο πιθανό, ναι. Διότι μπορεί να βοηθήσουν παραπάνω και οι δύο ομάδες. Σωστό. Ένα και από την άλλη μπορεί να βοηθήσουν βέβαια οι δύο ομάδες. Απλά λες ότι εντάξει, ναι. Πάρμα. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο. Θα δούμε. Πάμε. Έτσι. Πάμε Αγγλία. Πάμε Αγγλία, Σταμάτη, εκεί όπου έχουμε κάποια παιχνίδια. Λείπει έτσι ένα σημείο που θα πούμε ότι εδώ αξίζει, ας πούμε, το άσος ή το διπλό. Βέβαια το μικρό της Λέστερ νομίζω ότι θα περάσει απέναντι στην ομάδα της Μπέρνλι. Το Southampton Watford, εδώ αν και η Southampton δεν ανοίγει τα παιχνίδια της στα μάτια, ίσως σήμερα γίνει μια εξαίρεση. Εντάξει, βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα έχασε με 6-1 από την City, ίσως να ήταν μια απαρχή για κάτι λίγο πιο επιθετικό στις τάξεις της. Ο Hughes, ο προπονητής, είναι υποπίεση, αλλά μόνο που υπάρχει το που λένε σου η Watford στα over, μπορεί νομίζω ότι και από μόνο που υπάρχει η Watford μπορεί να πει κάπου το συγκεκριμένο over, και νομίζω πρέπει να είναι εκεί γύρω στο διπλασιασμό. Εκεί είναι, ναι, στο 2. Η απόδοση είναι στο 2, ναι. Ναι, είναι ανεκτή η απόδοση. Είναι πολύ καλή και πάλι με δελεάζει, να σου πω την αλήθεια, η Watford. Είναι πουλενάρα, με απογοήτευσε την περασμένη αγωνιστική.
Το προηγούμενη φορά που την δώσαμε με την Newcastle, αν κάνω λάθος, ήταν το match. Είναι όμως το δίφραγκο εκεί και δεν ξέρω. Έχω επιλογή από εδώ, κοίτα, βέβαια. Ήταν διαφορετικό και η Newcastle ήταν με το μαχαίρι στα δόντια, έτσι. Δηλαδή ήταν άλλες συνθήκες στο παιχνίδι. Μεγάλη φάση για το Eibar στο 67. Μεγάλη φάση για το Eibar να κάνει το 0-1. Ναι, απλά έχω άλλο σημείο από την Αγγλία. Έτσι. Σήμερα γι' αυτό λέω να πάω με ένα σημείο Αγγλία σήμερα. Γι' αυτό δεν βάζω το Watford. Είναι στα παιχνίδια των 5? Όχι, όχι, όχι. Α, είναι το Crystal Palace Tottenham. Ναι, ναι, ναι. Οβεράκι, θα το χτυπήσω αυτό. Δεν βλέπω πώ. Κατεμιγά, δηλαδή στην Αγγλία είμαι με αυτά τα δύο overs, ο Southampton Watford, το Crystal Palace Tottenham και ένα έτσι μικρό ασάκι της Leicester με την Burnley. Όντως και το Crystal Palace Tottenham βοηθάει και από τις δύο ομάδες η πρόσφατη εικόνα τους, όπου θα έχουμε νομίζω αρκετά γκολ και εκεί γύρω στο 1.75 η απόδοση νομίζω ότι είναι δίκαια για να έχουμε σε αυτό το παιχνίδι σωστό, αρκετά γκολ. Αυτό είδα και εγώ, είδα και την απόδοση και βλέπω και τα στατιστικά που και η Crystal Palace βγάζει over και φυσικά η Tottenham βγάζει over, οπότε λέω, δεν ξέρω, αυτό θα το μπουμπονίσω πολύ. Μου λένε βάλτο διπλό, η Tottenham αυτά τα μάτια τα καθαρίζει. Εντάξει, μπορεί να τα καθαρίζει μεν, αλλά δεν μπορώ να την έχω. Προτιμώ σε τέτοιες περιπτώσεις το over, να σου πω την αλήθεια. Γιατί και η απόδοση πάνω κάτω είναι ίδια. Έτσι δηλαδή ναι, δεν όχι, είναι... εντάξει, καλά. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε ταχύτητα και αρκετές φάσεις. Και το προηγούμενο που δώσαμε Crystal Palace με την Arsenal 2-2 τελείωσε. Ναι, όχι, θα είναι από τις επιλογές που μπορούν να συζητηθούν. Α, είπαμε, στην Αγγλία, ναι, σε πρώτη βάση είναι αυτό το over στο λονδρέζικο ντέρμπι, από κοντά και το Southampton Watford και το over εκεί είναι μια καλή επιλογή που διπλασιάζει το κονταρισμά μας και για τους φίλους που έχουν κανένα μικρό αστάκι νομίζω ότι θα κερδίσει την Athletic και θα επιβεβαιώσει τον Άσο. Περνώντας στην Ισπανία, να δούμε και εκεί τι υπάρχει. Να πούμε ότι στις 5 και 4 υπάρχει το Χετάφε Βαλένθια. Εδώ πραγματικά δεν μπορεί να μας απασχολήσει κάτι. Δηλαδή και οι δύο ομάδες έχουν κάνει τέτοια όλα. Φυσικά βέβαια το goal δείχνει μια πιθανή προσέγγιση προς το παιχνίδι αυτό. Υπάρχει και το Ατλέτικο Μαδρίτης που πάω εδώ στα μάτια. Όπως και να έχει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Πάλι σε χάνουμε, Δημήτρη, πάλι δεν ξέρω, σε ακούω πολύ χαμηλά. Ναι, μ' ακούς τώρα. Τώρα σε ακούω καλά, ναι, ναι, ναι. Ναι, κάτσε λίγο να ακούω. Έλεγα για το Ατλέτικο Μαδρίτης της Μπιλμπάο, το οποίο, εντάξει, ο Άσος έχει εδώ... Αξία, ναι, σωστό. Αλλά εντάξει, τώρα το 1.50 νομίζω ότι δεν είναι και δεν είναι δίκαιο περίπου, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο παιχνίδι για να δίνει το 1.50, δεν ξέρω αν... Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι και εγώ, αν το Άσος δεν είναι πιθανότερο, γιατί και η Μπιλμπάο δεν είναι στα καλά της γενικότερα. Απλά η Μπιλμπάο έχει δείξει φέτος ότι είναι ικανή να κάνει ζημίες. Δηλαδή εκεί που δεν την περιμένεις, μπορεί να κάνει κάτι ζημίες. Ναι. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, Αθλέτικο με τα συνεχόμενα παιχνίδια, μήπως κουραστεί λίγο γιατί είναι πολύ κοντινά, μήπως... αλλά νομίζω αυτό που είπες, ότι τώρα το 1.50 δεν έχει τόσο τρομερή αξία. Εντάξει, είναι ντέρμπι, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι ντέρμπι ανάμεσα στην γνήσια Αθλέτικ και την Ιμιτασιόν, έτσι αυτή μας πήρε τα κόλπα, τα σήματα και αυτά, έτσι, αλλά γενικά τώρα εντάξει, θα δώσει τώρα ντέρμπι τώρα 1.50, λογικά θα βγει, έτσι, δεν ξέρω, εμένα με τσινάει λίγο, άμα δεν δω, αυτά τα μάτσα ανήκουν στην κατηγορία του live, αν δεν δω πώς θα μπει, ναι, όντως, πώς θα μπουν οι ομάδες. Άρα, μπράβο, κατάλαβες, δηλαδή, να δω πώς θα μπουν οι ομάδες. Άμα δω μια Μπιλμπάο που είναι μαζεμένη πίσω και προσπαθεί με καμιά αντεπίδηση και αυτά, τότε νομίζω ότι ο Άσος θα έχει πιο απάνοξια. Άμα δω μια Μπιλμπάο όμως να παίζει ανοιχτά, που μπορεί να κάνει ζημιές, θεωρώ έτσι, φέτος τουλάχιστον όσο πάω στην είδα, δεν ξέρω. Και την Αθλέτικο θέλω να τη δω. Βέβαια, πώς θα είναι και Αθλέτικο, έτσι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι και ένα 50 το παιχνίδι τώρα από εκεί πέρα. Σωστό. Λοιπόν. Αυτά από Ισπανία. Αύριο παίζει Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, έτσι να πούμε. Ναι, αύριο έχει και αρκετά ντερμπάκια. Θα είναι πιο ενδιαφέρουσα η ημέρα και στην Αγγλία το ντέρμπι του Μάντσεστερ και το Μίλαν Ιουβέντους στην Ιταλία. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια. Από εκεί πέρα σήμερα στα περιφερειακά δεν ξέρω. Παίζει η Αϊτχόβεν σήμερα. Παίζει, αλλά 1.30 το δίνεται το over.
Μας πήρε ένα καμπάρι μέσα στην Γκράφ στα 30 που εντάξει λογικά θα βγει και θα βγει και το πιστεύω και το 3,5 αλλά εντάξει είναι χαμηλές αποδόσεις, δεν έχω βρει άλλα σημεία. Δεν πάω, ενώ μπορεί, σε ένα γωνιακό μπορεί να τη βάλω, σε ένα γωνιακό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν με τραβάει σήμερα να σου πω κάτι Έτχοβεν. Να την δώσω σαν βασική επιλογή. Δηλαδή να δώσω το 3,5 στο ξέρω, 1,70, 1,80. Στην που είναι ένα 30 το over, κάπου εκεί θα είναι. Όχι. Ήταν μέχρι ένα 50 που τη βρίσκαμε, ένα 50 κάτι προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν μια χαρά επιλογή για ένα. Για κλείσιμο τριάδας, αλλά σωστό. Τώρα είναι στο 1.30-1.35 προφανώς και δεν μπορεί να μας απασχολήσει έτσι. Ιδιαίτερα νομίζω ότι θα βρούμε παραπάνω αποδόσεις τις επόμενες εβδομάδες όσο πρόκειται για την Eindhoven, αν βοηθούν βέβαια και τα ζευγάρια, προφανώς σήμερα είναι το ζευγάρι τέτοιο, γι' αυτό και δίνεται 1.30 το over. Εντεγκάσα Eindhoven, να πω ότι η Eindhoven έχει 33 βαθμούς, η Εντεγκάσα έχει 10 δηλαδή. Ανοίγουν τελευταία πολύ τα. Κοίτα, σου πω κάτι. Αν έπαιζα κάτι σε αυτό για να πάρω απόδοση, θα έπαιζα over 5,5. Ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Ή συν 7. Ή συν 7, ας πούμε. Πού είναι, ρε παιδί μου, μπορεί να βγει. Λες ότι εντάξει, οι άλλοι τώρα. Ναι, οι άλλοι τώρα ασβέστες είναι. 10 βαθμούς έχουν, εντάξει. Ναι, ναι. Κατάλαβες από αυτή την άποψη. Κοίτα, εγώ Δημήτρη από τα περιφερειακά έτσι που τα χαμηλά. Ή αν δες και από την Αγγλία, από τη Γαλλία, η οποία δεν την έχουμε πολύ έτσι, δεν την βάζουμε. Κοίταξε, η Γαλλία παίζεται το διπλό της Λιόν με την King Cup, δεν είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι. Ναι, ναι. Παρότι η King Cup βρίσκεται χαμηλά, 1.65-1.70 το διπλό νομίζω της Λιόν και έχει τύχει νομίζω και το goal-goal στο Nice. Η Nice είναι φέτος όσα βάλουμε και όσα φάμε, κυρίως δεν είναι σταθερή. Αμυντικά εκεί είναι στην Γαλλία, δηλαδή συγκεντρώνει ο κόσμος το ενδιαφέρον του στο διπλό της Λιόν και στο goal goal στο Nîmes. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ ισορροπημένα ζευγάρια και σωστό. Δεν προκύπτει κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ ρε φίλε ξέρεις που έχω κολλήσει, γιατί την παρατηρώ εδώ και καιρό και είμαι της άποψης ότι καμιά φορά, ειδικά σε αυτή τη Γαλλία, η Γαλλία έχει βγάλει ομάδες οι οποίες δεν τις υπολογίζει και πάνε τρένα. Έτσι, μία από αυτές θεωρώ ότι είναι Μομπελιέ. Ναι, είναι, ανέβηκες πολύ ψηλά. Δεύτερη είναι νομίζω. Τρίτη. Είναι τρίτη αυτή τη στιγμή, 25, με ένα παιχνίδι λιγότερο η Λίλ έχει 26. Η Πάρη εντάξει έχει φύγει. Παίζει μέσα στην Ανζέ, που από ό,τι είδα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο η Ανζέ. Ναι. Δηλαδή θα παλέψει για παραμονή. Και απόδοση φίλε 2. Κάτσε να σου πω τώρα πόσο την έχει στο στοίχημα. 2,85 τον δεύτερο τρίτο στη Γαλλία με τον 15ο. Καλή Χρυσίλιον, αλλά εγώ ρε φίλε θα βάλω Μομπελιέ. Έτσι. Ναι, είναι σε ένα περιφερειακό δελτίο. Σε ένα περιφερειακό δελτίο. Θα βάλω Μομπελιέ. Κέρδισε εύκολα την Μασέκ την περασμένη εβδομάδα. Όντως. Έχει άστρο. Και είναι ομάδα που ο Μομπελιέ που κάνει τέτοια πραγματάκια. Δηλαδή παίζει, κάνει κάτι χρονιές που φεύγει μπροστά από παλιά. Να μην ξεχνάμε πριν 4-5 χρόνια. Μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ομάδα τώρα. Οι άλλοι μπορεί να κάνουν μια πορεία και να ξέρει να κόψουν. Αλλά χωριό. Έτσι. Αυτή είναι μια ομάδα η οποία έχει φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, ας το πούμε έτσι, με το πρωτάθλημα. Ναι. Οπότε νομίζω ότι περιφερειακά είναι μια καλή επιλογή το διπλό της Μομπελιέ μέσα στην Ανζέ, γιατί είναι και θέμα απόδοσης. Δηλαδή τώρα το King Cup Lyon είναι θεωρώ καθαρά λόγω ονόματος το 1,70 που βλέπουμε 1,65. Δηλαδή, αν έπαιζε Ανζέ Lyon, πώς θα το δίνει το διπλό, 1,50, 1,60. Όντως. Έτσι, γιατί τη δεύτερη τώρα που είναι και σε καλό mood τη δίνεις 2,85, αν το δίνεις 2,85 θα το πάρω. Mm-hmm. Και ας το χάσω που λέει ο λόγος. Όχι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Έτσι δεν είναι. Γιατί ξαναείπαμε εδώ στην εκπομπή στους φίλους Σοκράτες, ότι το στίγμα δεν είναι μόνο να λες, θα παίξω αυτό άσο 1,60-1,70. Το θέμα είναι να αξιολογήσεις και την απόδοση. Mm-hmm. Να αξιολογήσεις αν κάνει, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Βάζουμε 1,60, 1,60, 1,65, 1,70, κάνουμε 5 μάτς. Κουπόνι. Ρε φίλε, 5 μας κουπόνι, πιθανότητες να το πιάσεις είναι λίγες. Κατάλαβες. Είναι καλύτερο να παίξεις το 2,85 και ένα 1,70 να κάνεις μια διάδα παρά να παίξεις. Παρά να έχεις 5 παιχνίδια. Άρα, παρά να έχεις 5 παιχνίδια για να φτάσεις στην ίδια απόδοση ή 4 παιχνίδια για να φτάσεις στην ίδια απόδοση. Δεν σημαίνει ότι η χαμηλή απόδοση είναι πιο στάνταρ από την άλλη. Άρα, μπράβο. Αυτό λέω ότι η εκπομπή θέλει να περάσει και αυτό στους παίκτες του στοιχήματος. Έτσι. Ότι δεν είναι μόνο
το βάζω ένα 1,40, θα βγει. Έτσι. Προτιμώ να βάλω το 85 εγώ, φίλε. Και ας το χάσω. Και ας το χάσω. Έτσι. Απλά. Το σημειώνουμε και αυτό, οπότε. Έτσι. Και επίσης, αυτό που θα παίξω σίγουρα κατά τόκο στην επιλογή μου, στην τριάδα μου, είναι το διπλό της Κλάμπριζ. Προέρχεται από μια κεφαλιά τρελή με τη Μονακό. Έτσι. Πόσο τέλειωσε, 4-0. Ναι, ναι, 4-0. Εντάξει. Θα μου πεις η Μονακό είναι χάλια. Θα πέσει δηλαδή. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Μονακό είναι. Δεν πάει για φούντο, πάει Μονακό. Έτσι από ό,τι φαίνεται. Αλλά ρε φίλε, Κλαμπρίζεις. Είσαι το θηρίο στο Βέλγιο. Έτσι τα τελευταία χρόνια είσαι το θηρίο. Μαζί με την παραδοσιακά με την Άντερλεκ. Έτσι, ναι, παίζει με μια Σαρλερουά που δεν με γεμίζει το μάτι. Να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, και 2-0-5-2 που το δίνει. Εντάξει, ναι, γιατί να μην το πω, έτσι δεν είναι, φίλε. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, δηλαδή, να σου πω κάτι, είδα λίγο και το over σε αυτό το match. Κάτσε να το ξαναβρω τώρα λίγο. Γιατί το ψηλό έχασα πάλι την κίνηση. Να το. Λοιπόν, είναι και Βέλγιο με over είναι κάτι. Και το over είναι μια καλή επιλογή. Ναι, και το over είναι μια καλή επιλογή. Στο 1,70-1,75 το 1,75 είναι στοίχημα. Έτσι. Νομίζω ότι και το δύο απόδοση είναι πολύ καλό. Και ένα-δύο είναι ένα πιθανό σκόρ. Άντα, μπράβο, ακριβώς. Και παίζει ένα θηρίο. Έτσι, Κλαμπ Ρίγκ για το Βέλγιο είναι θηρίο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κλείνοντας, για πες πού καταλήγεις. Για δούμε την τριάδα μας. Είναι γενναία η δική μου σήμερα. Δηλαδή πληρώνει σχετικά καλά. Έτσι, είναι σύντομη κιόλας. Είναι το over το Τωρίνο με την ομάδα της Πάρμα τώρα στις 4. Στις 4 η ώρα, το over στο Southampton Watford, έτσι παίρνουμε απόδοση 2.87 περίπου στο Τωρίνο Πάρμα και κλείνουμε στις 7.30, ναι, 7.30 είναι το παιχνίδι, του Άσου του Λεβαδιακού με τον Όφι, νομίζω ότι σε μέσες άκρες είμαστε γύρω στο 8 απόδοση στα μάτια, επαναλαμβάνω, over Τωρίνο Πάρμα, over Southampton Watford και τον Άσο στις 7.30 του Λεβαδιακού απέναντι στον Όφι. Μια χαρά απόδοση είναι. Και κοίτα, όποιος δεν ξέρω αν μπορεί, όποιος τα βάλει ας πούμε και μονά και τα δύο να βγουν που λέει ο λόγος από τα τρία πάλι θα είμαστε. Ναι, μια χαρά απόδοση είναι, μια χαρά τριάδα και πιθανή τριάδα. Μ' αρέσει και αυτή η τριάδα πάρα πολύ. Για πες εσύ, λοιπόν, εγώ η τριάδα η οποία θα επιλέξω και θα είναι η βασική μου είναι το Crystal Palace Tottenham στο over. Το συγκεκριμένο. Το Charleroi Club Lille στο διπλό. Και κατέληξα στο Genoa Napoli το over. Ωραίος. Έτσι, θα πάω με αυτούς, με αυτά τα τρία. Νομίζω ότι είναι και, πες το λίγο ψηλό, πώς να σου πω τώρα, όχι πολύ αναμενόμενη τριάδα, πώς να σου πω τώρα. Δεν είναι τόσο εμπορική, αλλά μπορεί να περάσει Άξι, ναι, πολύ δεν, πολλά λόγια. Δεν θέλουμε να είναι και πολύ εμπορική, ναι, δεν θέλουμε να είναι αυτό. Και πολύ εμπορική, ας είναι λίγο εμπορική, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η επιλογή μου και αυτή θα ρίξω να σου πω την αλήθεια σήμερα. Έτσι το over στο Crystal Palace Tottenham, το διπλό της μεγάλης Club του Breeze και το over στο Genoa Napoli, έτσι σε μια απόδοση εκεί στο 1.65-1.67 που την βλέπω. Έτσι νομίζω ότι είναι καλή χημεία θα κάνουμε, δεν ξέρω, έχω ένα καλό feeling. Να σου πω την αλήθεια. Ωραία, ναι, και ό,τι βγάλουμε αύριο στη διπλάρα, έτσι. Αύριο στη διπλάρα, γιατί από ό,τι είδα γύρω-γύρω κάτι 8 το δίνει, κάτι 7 τη διπλάρα. Ναι, ναι. Μέσα στη Γιουβέντους το πληρώθηκα το 12. Το πήρα στο 1 το 12. Έτσι το βάλα μια ψηλή, δεν το βάλα πολλά. Να μην λέω ψέματα, ότι έγινα πλούσιος. Το βάλα μια ψηλή, έτσι για να το βλέπω. Τσακ, 1-2. Τώρα μου το δίνεις 8,5 και 9. Μου το δίνεις 8,5 και 9 το United διπλό. Τι παίζει, City άσπρα χώματα. ναι, ρε φίλε τώρα, εντάξει, από θέμα απόδοση καθαρά και μόνο. Ναι. Δεν μπορώ να δίνει, αν μου δίνεις 9-9,5 τώρα τη United. Και ας χάσει 6, μπορεί να χάσει και 5-0. Ναι. Έτσι, αλλά η απόδοση. Εντάξει, είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση η απόδοση. Δηλαδή, άμα βγει, είναι καλό. Είσαι σούπερ. Άμα το χάσει, δεν είναι. Καλά, δεν βάλει και κανένα χιλιάρικο, α πούμε, λόγο. Έτσι. Είναι ίσανή. Άρα μπράβο. Αλλά λέμε τώρα να βάλεις ένα δεκάρικο. Παίρνεις 95 ευρώ. Άσχημα είναι. Πλάκα με κάνει. Έχεις να παίζεις στην ιστορία. Έχεις να πληρώσεις δύο λογαριασμούς που λέει ο λόγος. Άμα δεν βγει. Είναι μια ΔΕΗ που λέει ο λόγος. Άρα μπράβο. Άμα δεν βγει ένα δεκάρικο. Αλλά 9,5 και 9 απόδοση τη United.
Όχι, ρε φίλε. Όχι, εντάξει. Θα το συζητήσουμε αύριο, λοιπόν. Ωραία. Δημήτρη, θα λέμε, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Όλους, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Δαναξή όσον αφορά τη σημερινή μας ανάλυση στο κουπόνι του στοιχήματος. Πριν πάμε στο break, πάμε λίγο να δούμε κάποια αποτελέσματα που έχουμε σε εξέλιξη στη Zweite Liga. Η Κολονία κάνει ένα απίστευτο πάρτι με τη Δυναμό Δρέζης 8-1 από 2-0 ημίχρονο. 8-1 και είμαστε ακόμα στο 83. Κολονία Δυναμό Δρέζης 8-1. Άουε Αμβούργο 1-3. Σε Πάουλ Χέντεχαϊμ 1-1. Κατεβαίνοντας πιο κάτω στην Ρωσία, Άμαρβικ Τσερνάτοβο 1-3. Κιμ Κισινίκ 1-0. Από προσφορά των live αποτελεσμάτων, χορηγός αποτελεσμάτων είναι η εταιρεία GoalBet, έτσι γνωστή εταιρεία στοιχημάτων. Βαργαδολίδ Έμπαρ στο 0-0. Το Έμπαρ παίζει με 10 λόγω αποβολής. Συνεχίζοντας, πάμε Πρέμιερ Αγγλίας, Cardiff Brighton 1-1. Η Brighton παίζει με 10 λόγω αποβολής. Maidhead με την Portsmouth 0-1 για κύπελο Αγγλίας. Στην Βουλγαρία Τσέρνομορε Λεύσκι 1-0. Στην Τσεχία Καρνίβα Σπάρτα Πράγας 1-0. Στην τρίτη Γερμανία Μπραουσβάικ Ούρτιγκερ 0-2. Κόντμπους Λότε 0-0. Χάνσα του Ρόστο Κάζε Σλάουτεν 3-1. Μέπεν Καζουλή 0-3. Μόνα 1860 Χάλεσερ 0-0. Και Άλεν Όσναμπρικ 0-0 επίσης στην τρίτη Γερμανία. Στην Ελλάδα δεύτερη κατηγορία Σπάρτη Εργοτέλης 0-1. Βόλος Καλαμαριά 1-0. Στη Ρουμανία Άστρα Γκιόργου με την Ιάση στο 0-0. Στην για να δω. Λοιπόν, ναι. Στη Σλοβακία Μούρα Γκόριτσα 1-0. Στην Τουρκία Ρίζεσπορ Ισταμπούλ Μπαγιαξεχίρ 0-0. Στην Αυστρία 2 η Στέρν με την Αύστρια Κλάφενμπορκ είναι στο 0-0. Ρωσία Σαμάρα Γκρόζνη 0-0. Αυτά που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, πάμε τώρα στο απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να κάνουμε λίγο μια ανασκόπηση και πάλι στα σημεία. Περιμένουμε κάποια τελικά και για το φινάλε της εκπομπής. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ και εδώ για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έτσι κοντά μου και ο άνθρωπος που θα με αντικαταστήσει, Κωνσταντίνος Τσίψος. Τι γίνεται, Κώστα, καλά? Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, θα έχεις και live ενημέρωση στον κόσμο για τον αγώνα του Κολοσσού με τον Άρη και όπως και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Basketball League. Αλλά το Κολοσσός Άρης είναι αυτό που ενδιαφέρει σίγουρα περισσότερο. Να δώσω λίγο κάποια τελικά και να αποχαιρετήσω εγώ, να δώσω σκητάλη σε ένα Κώστα. Ένα που χορηγός αποτελεσμάτων είναι η εταιρεία GoalBet. Κολονία Δρέσδη 8-1. Απίθανο αποτέλεσμα, 2-0 ημίχρονο. Πήγανε 8-1. Πήγανε 7 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. 7 γκολ. Στο Άουε Αμβούργο 1-3 τελικό. Όχι το ημίχρονο. Περιμένουμε τελικά στο Σεν Πάολ Χέντεχαϊμ 1-1. Είναι το παιχνίδι εκεί. Κατεβαίνοντας λίγο πιο κάτω στους νέους Ίντερ Μιλάνο με την Έμπολη είναι στο 6-1. Δεν είναι τελικό ακόμα. Επίσης στην Ισπανία Βαγιαδόλη δεν είπα στο 0-0. Εκεί παίζουμε. Όχι, τελείωσε το παιχνίδι. Τελικό λοιπόν, Βαγιαδολίδ Έιμπαρ 0-0, τελικό αποτέλεσμα. Στην δεύτερη Ρωσία, Σαρμάβικ Τσερνάτοβο Μόσχας 1-3 τελικό. Στην Ουκρανία τελικό, Λίβρο Ολυμπίκ Ντόνεσκ 1-1. Στην Αγγλία, στην Πρέμιερ έχουμε Κάρντιφ Μπράιτον 1-1 σε εξέλιξη στο 64, είμαστε εκεί. Η Μπράιτον παίζει με 10. Στο κύπελο Αγγλίας, Maidhead με την Portsmouth 0-3 στο 65. Κατεβαίνοντας λίγο πιο κάτω, είπαμε στη Βουλγαρία, Τσερνομόρε Λεύσκι Σόφιας 1-0. Καρνίβα Σπάρτα Πράγας 1-0, οι γηπεδούχοι παίζουν με 10 λόγω αποβολής. Ημίχρονο να δώσω στην τρίτη Γερμανία, Μπραουνσβάικ Ούρτιγκεν 0-2, Κόντμπους Λότε 0-1, Χάνσα Ρόστο Καζεσλάουτεν 3-1, Μέπεν Καζούρι 0-3. Μόναχο 1860, Χάλεσερ 0-1, οι φιλοξενούμενοι με 10. Και Άλεν Όσναμπεκ 0-0. Τι άλλο έχουμε, ξεκίνησε το Άστρα Γκοργού, είμαστε στο ημίχρονο με την Ιάση στο 1-0. Τουρκία να πω, Ριζεσπόρ, Μπαγκεσχυρ 0-0. Κάτι άλλο, Ρωσία, Σαμάρα, Γκρόσνη 0-0. Ναι, αυτά. Έτσι, αυτά μέχρι στιγμής. Και τα τελικά θα κάνει και μια αναφορά μετά και ο Κώστας στα τελικά αποτελέσματα ανάλογα με το
με το τι έχει το κουπόνι. Έτσι και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, καθώς σε λίγο ξεκινάει και η Γερμανία. Έτσι, Κώστα. Έχει, έχει αρκετά παιχνίδια σήμερα. Έχει και, και Boca Juniors River Plate. Το βράδυ, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Θέλουμε να το δούμε. Επίσης, γενικά θα υπάρχει ενημέρωση γιατί νομίζω έχει και αγώνα Ηράκλης στην Α2 μπάσκετ. Έτσι. Τώρα στο Κολοσσό, άρεσε, περιμένουμε να δω το σκορ. Πριν είχαμε δύο άστοχες βολές από τον Μποχωρίδη. Ο Μπέλ τώρα για δύο αστοχή. Ριμπάουν παλεύει ο ίδιος και κερδίζει τελικά ο Κολοσσός. Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι για τον Άρη, θεωρώ. Έτσι, ο οποίος σίγουρα θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά τα όσα έγιναν στην Ευρώπη και τον αποκλεισμό πολύ νωρίς από την ευρωπαϊκή παρουσία, την, το FIBA Euro Cup. Ο Ρέθυμνο Προμηθέας το 4-7 είναι το παιχνίδι που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το Ρέθυμνο που δεν είχε ακόμα ανοίξει το πρωτάθλημα. Και ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που δείχνει λίγο περίεργα στοιχεία στο πρωτάθλημα λόγω της κούρασης με την Ευρώπη που παίζει. Μια ομάδα όμως που φτιάχτηκε για υψηλά πράγματα, έτσι, δηλαδή για τετράδα είναι ο στόχος ξεκάθαρα. Περιμένω να δω τώρα σκορ, να δω τι γίνεται. Και κανείς δεν βάζει καλά. Και δεν έχουν σκορ. Έτσι, μπάμπα μπούμπα είναι και οι δύο ομάδες, και ο Άρης και ο Κολοσσός. Να το δούμε λίγο. Νταλότερα στην επίδεση δίνει στον Μαγκή, ο οποίος μπήκε ήταν Χριστίδη στην αρχή. Στο παρκέ, Μαγκή εκεί, φάουλ, βήματα. Βήματα τελικά. Συγγνώμη από τον Μαγκή, που έκανε έτσι ένα βηματάκι παραπάνω. Στην προσπάθεια του να παίξει εκεί με τον παίκτη του Κολοσσού που πραγματικά ήταν σαν κουνούπι μπροστά του. Δεν ξέρω πώς βγήκαν τα μαρκαρίσματα, αλλά ήταν ένας κοντός παίκτης του Κολοσσού που δεν μπορούσε να του σταματήσει με τίποτα το Μαγκή. Έτσι. Λοιπόν, Κολοσσός Άρης, η ενημέρωση που θα έχετε. Έτσι, με τις δύο ομάδες να ξεκινάνε αρκετά άστοχα. Στο... Περιμένω να μπει ένα καλάθι για να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να φύγω. Και να δώσω κοιτάλι σε ένα Κώστα. Είναι 7-5 είναι το σκορ. 7-5, ωραία. Τώρα είναι 9-5 προφανώς ή 7-5 τώρα αυτό. Τώρα μάλλον 7 αυτό. 7-5. Λοιπόν, 7-5 λοιπόν το σκορ. Έτσι, μας βοηθήσει ο Κώστας λίγο μπαίνοντας και βλέποντας το σκορ γιατί εδώ δεν βλέπω να με βάζει την εικόνα. Πήγαμε να βλέπαμε τίποτα. Έτσι, 7-5 λοιπόν προηγείται ο Κολοσσός του Άρη στη Ρόδο, θυμίζουμε το παιχνίδι. Μποχωρίδη σαν στοχή σε ένα lay-up κάτω από το καλάθι. Ο Κολοσσός τώρα βγαίνει στην κόντρα που λέμε στον ενδιασμό. Σταματάει όμως η άμυνα του Άρη και νέα επίθεση για τον Κολοσσό. Λοιπόν, οπότε εγώ χαιρετώ. Ήταν ο Γκουρούτσης Γειτονιάς εδώ. Θα τα πούμε και αύριο πάλι 2 με 4. Βέβαια θα είναι πιο μικρή εκπομπή γιατί έχουμε 3 ώρα αύριο τον αγώνα του Ηρακλή. Αν δεν κάνω λάθος με τον Ιγυνιακό. Οπότε στη μία ώρα που θα έχουμε στην αρχή θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε τα αυριανά. Όπου ξεχωρίζει το τρίπι του Μάντσεστερ. Τι θα γίνει, τι θα γίνει, ρε φίλε, τι να μηδέν. Θα δεις αύριο. Αύριο θα δώσω και σκορ. 9,5 απόδοση, 9,5 Μάντσεστερ. 9,5 το δίνει. United. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, City είναι άλλη, είναι σε φοβερή κατάσταση. Αλλά και εγώ προέρχομαι από νίκη με στη Γιουβέντους. Δηλαδή, τι 9,5 απόδοση. Δηλαδή, άμεσα City, Watford, 1-0-3 ο Άσο. Έτσι δεν είναι, φίλε. Δεν μπορεί να δίνει 9,5. Δεν μπορεί να δίνει 9,5 United, ας πούμε. Και χάσω και 4-0. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που λέω όπως θα χάσω. Και από τη ΣΥΤ έχω χάσει και άλλες φορές. Αλλά δεν μπορεί να δίνει 9,5 απόδοση. Αν σου κάνει, άμα το δίνει 3,5, δεν το παίζα. Και ούτε θα ασχολούμαι να κάνει. Άμα μου δίνει 3,5 United. Γιατί θα δίνει 2 κάτι τον Άσο. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλη αξία ο Άσο. Αλλά στο 9, τι παίζει, ρε παιδιά. United άσπρα χώματα. City άσπρα χώματα. Έτσι δεν είναι, φίλε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Πάμε σε ένα μικρό διαμυστικό διάλειμμα και μετά σκητάλη. Κωνσταντίνο Τσίπριο, ο Λίμπερο στα γήπεδα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι το πρόγραμμα του Λίμπερο, με ενημέρωση από τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη, στοίχημα, όλα. Εδώ με τον Κώστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.